Και επί του εδάφους ή μάλλον διαθαλάσσης η Άγκυρα αποδεικνύει πως καμία διάθεση υποχώρησης έχει. Ανανέωσε μέχρι τις 20 Αυγούστου την Ναύτεξ για την παράνομη γιώτρηση του Γιαβού στα όρια των τεμαχίων 6 και 7, τη στιγμή που η Ευρώπη αναζητεί τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρώπη. Τι εννοούν όταν επιδιώκουν τάχα διάλογο και ότι τάχα προσπαθούμε κάθε τρόπο να είναι σύνομοι με το διεθνές δίκαιο. Είναι κάτι που θα διαβιβαστεί κατά το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κάτι δίαν θα ενημερώσει και την καγκελάριο της Γερμανίας, προεδρεύουσας χώρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε συνάντηση που κλείδωσε στις Βρυξέλλες. Η Τουρκία επιμένει πάντως να αναγάγει το θέμα σε διακοινωτικού διαλόγου, επικαλούμενη την προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Αυτό αναιρείται ωστόσο υποδεικνύοντας τον εκλεκτό της ως το συνομιλητή της ελληνοκυπριακής πλευράς σε διαπραγμάτευση για διαμοιρασμό εσόδων και ποσορίτων φυσικού αερίου. Έχω ενημερωθεί από ομολόγους μου ότι γίνεται αυτή η συνειδητή προσπάθεια από πλευράς Τουρκίας. Και μάλιστα είναι ενδιαφέρον και ένδειξη των σκοπιμοτήτων που επιχειρεί να εξυπηρετήσει η Τουρκία, ότι μάλιστα στην πρότασή της για δήθεν ανάγκη διαλόγου ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους, μάλιστα μιλάει ότι ο διάλογος θα πρέπει να γίνει με τον κύριο Ζερσάη και όχι με τον κύριο Ακίντζη. Πάντως, η πρόταση Τσαβούσογλου δεν τέθηκε ως θέμα στην άτυπη τριμερή του Βερολίνου μεταξύ αξιωματούχων Ελλάδας, Τουρκίας, Γερμανίας, την οποία έσπευσε να αποκαλύψει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Για την άτυπη τριμερή ενημερώθηκε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την οποία επέδωσε σε προσπάθεια του Βερολίνου για δημιουργία διάβλων επικοινωνίας προς αποτροπή κρίσεων. Με την Τουρκία να τορπιλίζει εξόφθαλμα και την όποια προοπτική επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ζήτησε ξεκάθαρα από την Ελίζα Πεσπέχαρ, με την οποία συναντήθηκε σήμερα, αντικειμενική παρουσίαση των όλων όσων σημειώθηκαν στο νησί, στην έκθεση που θα καταθέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΙΠ. Αυτό που κατά τη συνάντηση είναι διενύφθη, ή το κάποιες παρατηρήσεις που έχουμε όσον αφορά την έκθεση του Γενικού Γραμματέα, αλλά ταυτόχρονα και κάποιες επισημάνσεις όσον αφορά την αναγκαία αντικειμενικότητα που επιβάλλεται να διακρίνει την διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα γενικότερα την ειρηνευτική δύναμη. Σε συνέχεια της επιστολής διαμαρτυρίας που απέστειλε στην κυρία Σπέχαρ για τη στάση που τήρησε σε ό,τι αφορά τα οδοφράγματα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έθεσε και διαζώσεις στην αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών θέμα συμπεριφοράς. Δεν είναι μόνο τα οδοφράγματα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ανακοινώσεις για εξελίξεις σε σχέση, και μιλώ πάντα για τα Ηνωμένα Έθνη, σε σχέση με τα οδοφράγματα ή με αυτό που έγινε στο Spitfire, και να μην βλέπουμε ανακοινώσεις σε προσπάθεια κάποιων να παραβιάσουν ξεκάθαρα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Και μιλώ για όλα αυτά που ακούμε ή είδαμε σε σχέση με την περίκληση στην περιοχή της αμοχώς του. Η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ δεν κόμισε κάτι από τον Μουσταφά Ακίντζη, τον οποίον συνάντησε χθες. Με την κυβέρνηση να απορρίψει την καταγγελία που διατύπωσε τόσο ο Τουρκοκύπριος ηγέτης όσο και ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών περί παραβίασης του κανονισμού της πράσινης γραμμής, επειδή δεν επιτρέπεται ακόμα η διέλευση Ευρωπαίων πολιτών από τις ελεύθερες κατεχόμενες περιοχές. Ούτε μία πολιτική σκοπιμότητα, οι αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά στη βάση συστάσεων των ειδικών, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση. Στα ελληνοτουρκικά, μια ημέρα μετά την αποκάλυψη για την τριμερή Ελλάδας-Τουρκίας-Γερμανίας στο Βερολίνο,